Εμείς βεβαίως απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV φιλοξενούμε δύο παιδιά που δεν έγραψαν κάτω από τη βάση για να περάσουν στο πανεπιστήμιο. Έγραψαν εντυπωσιακές βαθμολογίες και πέτυχαν και στις σχολές της πρώτης επιλογής. Η Καλλιρόη Σαλούστρου στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και ο Γιώργος Παρασανάκης στην Βιολογία του Πανεπιστημίου Κρήτης. Θα είναι και γείτονες με βάση τα κτίρια στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης της Βούτες. Καλησπέρα παιδιά, καλή επιτυχία. Καλή πρόοδο σε αυτό που επιλέξατε. Δύο δύσκολες επιστήμες, συγγενείς επιστήμες. Γιώργο, θα μου επιτρέψεις τον ενικό, όπως και εσύ, Καλλιρόη. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία της παρέας, την Καλλιρόη Σαλούστρου. Καλλιρόη, να υποθέσω ότι η ιατρική για σένα ήταν ένας στόχος ζωής. Ναι, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, δεν μπορούσα να με φανταστώ να κάνω κάτι άλλο. Και ευτυχώς τα κατάφερα φέτος. Και μπήκα στη σχολή της πρώτης προτίμησής μου. Περίμενες αυτή την επιτυχία σήμερα? Όχι. Ήμουν τυχερή γιατί έπεσαν οι βάσεις και πέρασα. Εγώ βασικά ήμουν σίγουρη ότι δεν είχα περάσει. Έψαχνα σχολές εξωτερικού κτλ. Αλλά ευτυχώς φέτος τα κατάφερα και μπήκα στη σχολή της πρώτης προτίμησής μου. Άρα, όταν κάτι δεν το περιμένεις και έρχεται έτσι αναπάντεχα, νομίζω ότι η χαρά είναι στο διπλάσιο. Ναι, δυσκολεύομαι και να το πιστέψω. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Θα επιστρέψω σε σένα, Γιώργο. Και εσύ στην πρώτη σου επιλογή, την περίμενες αυτήν την επιτυχία σήμερα? Να σας πω την αλήθεια, υπήρχε μία σκέψη στο μυαλό ότι πιθανότατα θα περνούσα. Αλλά ήμουν και εγώ με την ελπίδα, όπως και πολλοί άλλοι, όπως και οι φίλοι τα από εδώ. Η Καλλιρόη. Η Καλλιρόη. Περιμέναμε να πέσουν οι βάσεις. Τα θέματα ήταν πολύ δύσκολα, επομένως δεν μπορούσαμε να ανταγωνιστούμε τις περσινές βάσεις. Και έτσι περιμένουμε με αγωνία το σημερινό της Παρασκευής, τέλος πάντων, τις βάσεις που ανακοίνωσε και η κυρία Κεραμέως ότι θα γίνουν 9 η ώρα το πρωί. Γιώργο, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία και νομίζω ότι είναι και βασικό χαρακτηριστικό που βιώσατε οι φετινοί υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων είναι ότι έπρεπε να προετοιμαστείτε σε μία πρωτόγνωρη για τα παγκόσμια δεδομένα κατάσταση αυτή του κορονοϊού. Αυτό βοήθησε σε αυτή την επιτυχία ή σας πήγε λίγο πίσω? Κοιτάξτε, προσωπικά μόνο μπορώ να μιλήσω. Δικό μου ήταν, δική μου ήταν η εμπειρία. Κάποια άλλα παιδιά μπορεί να είχαν ζήσει κάτι άλλο, μπορεί παρόμοιο, μπορεί διαφορετικό. Εμένα προσωπικά με ευνόησε. Να σας πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα πότε περάσανε. Νομίζω 2 μήνες είχαμε καραντίνα, κάπου εκεί. Δεν κατάλαβα πότε πέρασε. Είχαμε τα φροντιστήρια πιο πριν, όλη την ώρα ήμασταν έξω από το σπίτι. Οπότε η καραντίνα ουσιαστικά μας έδωσε τη βοήθεια, τον πόνους. Κάτσε σπίτι και διάβασε. Είχαμε αυτό το ελεύθερο χρόνο. Και ουσιαστικά όποιος το εκμεταλλεύτηκε, θεωρώ ότι ήμουν ένας από αυτούς, πήγε πιο καλά προετοιμασμένος. Μάλιστα. Καλλιρόη, εσένα σε βοήθησε η καραντίνα ή σε πήγε πίσω? Νομίζω δεν είχε μεγάλη διαφορά στον τρόπο διαβάσματος. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν πηγαίνατε στο σχολείο, είχαν κλείσει τα σχολεία, αυτό βοήθησε στο να γίνετε λίγο πιο μεθοδικοί στο σπίτι? Εγώ έδινα δεύτερη φορά πανελλήνιες, οπότε ούτως ή άλλως το πρόγραμμά μου δεν διαταράχθηκε γιατί δεν είχα σχολείο. Μάλιστα. Ναι, έχεις δίκιο. Οπότε έκανα ούτως ή άλλως τα μαθήματά μου και πήγαινα στο σπίτι. Εντάξει, στέρισε λίγο τις εξόδους και την διασκέδαση που πιθανότατα είχαμε κάποιες φορές τη βδομάδα, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω δεν διατάραξε την καθημερινότητά μου. Για τόσο νέα παιδιά είναι σίγουρα μεγάλο τίμημα να στερήσει σε αυτήν την ηλικία την διασκέδαση. Όλοι περάσαμε από την ηλικία σας και όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Καλλιρόη. Επειδή μου είπες στην αρχή της συζήτησης ότι στόχος ζωής ήταν η ιατρική, γνωρίζω, είδα και το σχετικό ρεπορτάζ στο neakrete.gr σήμερα, ότι προέρχεσαι από μία οικογένεια γιατρών. Και η μητέρα σου και ο πατέρας σου είναι γιατροί, αλλά και πολύ στενοί συγγενείς σου. Αυτό έπαιξε έναν καταλυτικό ρόλο στο να επιλέξεις αυτό το επάγγελμα, γιατί υπάρχουν και παιδιά που βλέποντας τις ισορροπίες που υπάρχουν στην καθημερινότητα των γιατρών, στον γονιών τους, λένε εγώ άστο καλύτερα να πάω κάπου αλλού. Εντάξει, ξέρω από πρώτο χέρι, όπως είπατε, τις δυσκολίες που έχει. Αλλά δεν μπορούσα να με φανταστώ να κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή και πέρυσι πέρασα σε μια σχετικά καλή σχολή, φαρμακευτική. Αλλά ενώ όλοι με παρότριναν να πάω και ότι εντάξει, καλά είναι και επαγγελματική αποκατάσταση θα έχει. Δεν ήταν αυτό που μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να κάνει, ούτε είναι το όνειρό μου. Είσαι πολύ ξεκάθαρη, γιατί μας είπες ότι αυτό ήθελα να κάνω και προτού βγουν τα αποτελέσματα, είχες μπει στη διαδικασία να ψάξεις πώς μπορείς να ακολουθήσεις τον δρόμο της ιατρικής επιστήμης και σε σχολές πέρα των ελληνικών συνόρων. Γιώργο, από εδώ και πέρα, επειδή και τα δύο παιδιά
σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο είστε και από τα τυχερά, θα τολμήσω να πω. Συνήθως, επειδή όλοι περάσαμε τη φοιτητική ζωή, το όνειρο όλων μας είναι να φύγουμε από το σπίτι και να σπουδάσουμε σε μια πόλη πιο μακριά από την οικογένεια. Όμως οι συνθήκες φέτος είναι εντελώς διαφορετικές και σίγουρα αυτό έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα και για τους δυο σας, αλλά και για τα περισσότερα παιδιά που έχουν περάσει σε σχολές πολύ κοντά στο σπίτι. Θέλω λίγο να μου το σχολιάσεις αυτό και εσύ Γιώργο και η Καλλιρόη. Γιώργο. Λοιπόν, όπως είπατε, ήταν πρωτόγνωρες συνθήκες για να δώσουμε πανελλήνιες. Τώρα έχουμε πρωτόγνωρες συνθήκες για το πώς θα μπούμε στα πανεπιστήμια. Έχουμε το άγχος του κορονοϊού. Κοιτάξτε, θεωρώ πως τα διαδικτυακά μαθήματα, αν είσαι ειδικά πρωτοετής, λίγο σε ενοχλούν. Mm-hmm. Θέλουμε λίγο να ζήσουμε αυτή τη φοιτητική ζωή, να πας στη σχολή και οτιδήποτε άλλο. Νομίζω πιο πολύ ήταν ανακούφιση στους γονείς, οι οποίοι δεν θέλουν να πάμε μακριά, θέλουν να μας έχουν κοντά τους, μην γίνει ξανά ένα lockdown πιθανότατα. Mm-hmm. Αυτό. Εσείς στην οικογένειά σας έχετε και την εμπειρία της αδερφής σου που σπουδάζει στη Μυτιλήνη. Και στη Μυτιλήνη, που σήμερα μπαίνει και επίσημα στα έκτακτα μέτρα του ΕΟΔΗ. Καλλιρόη, για σένα ήταν κάτι που θα μεγάλωνε τη χαρά σου, ας πούμε, αν περνούσε σε μια σχολή πέρα του Ηρακλείου? Εγώ είχα πει ούτως ή άλλως ότι ήθελα ή Αθήνα ή Ηράκλειο. Mm-hmm. Δεν με ενδιέφεραν οι άλλες περιοχές, γιατί το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι από τα καλύτερα ιατρικής. Οπότε ήθελα να αξιοποιήσω το γεγονός ότι θα είμαι στο σπίτι μου ουσιαστικά και θα έχω και το Πανεπιστήμιο δίπλα. Η Αθήνα ούτως ή άλλως ήξερα με λόγω μορίων ότι δεν μπαίνω, οπότε δήλωσα ως πρώτη προτεραιότητα το Ηράκλειο για να είμαι σίγουρη ότι θα μπω στη σχολή μου. Τι είναι αυτό που στερήθηκες, δηλαδή αν κάνεις τώρα ένα flashback στα δύο τελευταία χρόνια, υπήρξαν πράγματα που στερήθηκες, που αν γυρνούσες το χρόνο πίσω ενδεχομένως να είχες έναν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης αυτών των καταστάσεων? Πάντα διαβάζομαι, νομίζω. Δεν mm-hmm. γίνεται να φτάσεις ένα πρωί και να γράψεις, ούτε να διαβάσεις. Σίγουρα η κοινωνική ζωή περιορίστηκε. Είχαμε την έξοδο του Σαββάτου και δεν νομίζω ότι βγαίναμε mm-hmm. άλλες μέρες τη βδομάδα. Αν γυρνούσα το χρόνο πίσω θα προσπαθούσα μάλλον να διορθώσω το άγχος μου, που αυτό κινδύνευσε να μου στερήσει την είσοδό μου. Mm-hmm. Γενικά νομίζω δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να πετύχεις. Πρέπει να διαβάσεις. Πώς διαχειρίστηκες αυτό το άγχος? Γιατί υπάρχουν παιδιά που πραγματικά μπορεί να αποτύχουν επειδή έχουν πέσει θύμα αυτού του στρες που βιώνουν στην καθημερινότητά σου. Καθημερινότητά τους. Εγώ στην καθημερινότητα δεν είχα στρες. Mm-hmm. Δηλαδή, διάβαζα φυσιολογικά, κοιμόμουν φυσιολογικές ώρες. Το άγχος μου βγήκε στο τελευταίο μάθημα. Όλα τα άλλα είχαν πάει φυσιολογικά και στο τελευταίο μάθημα, λόγω κούρασης πιθανότατα, mm-hmm. της ψυχικής φόρτισης, ένιωσα ότι εκτονώθηκε το άγχος μου. Δεν μπόρεσα να το αντιμετωπίσω ορθά, γι' αυτό και κινδύνευσα να μην πω. Εκ των υστέρων που προσπάθησα να το διορθώσω, είπα ότι προσπαθώ να δω ότι εξαιτίας αυτού πήγα να στερηθώ κάποια πολύ σημαντικά πράγματα, οπότε πρέπει να το διορθώσω. Θα τα ζήσεις τώρα, γιατί η φοιτητική ζωή είναι μια πολύ ωραία φάση της ζωής των ανθρώπων. Γιώργο, εσύ στρεσαρίστηκες σε όλη αυτή την περίοδο και τι στερήθηκες? Δεν μπορώ να πω ότι στρεσαρίστηκα αρκετά. Ευτυχώς είχα τη μητέρα μου, η οποία η δουλειά της ουσιαστικά με βοήθησε, όπως και πολλούς άλλους μαθητές μας, γιατί έκανε κάποια προγράμματα. Εγώ πήγα με πολύ καλή ψυχολογία. Μπορώ να πω ότι δεν ήμουν από τα παιδιά που αγχώθηκε στις πανελλήνιες, γιατί δεν ξέρω, ίσως είναι και το κακό του συστήματος αυτού, ότι και καλά μπορεί να σου στερήσει το μέλλον σου. Mm-hmm. Πάνω σου χάρη έχουμε το παράδειγμα, έδωσε δεύτερη φορά και πραγματικά συγχαρητήρια στα παιδιά που δίνουν δεύτερη φορά, τρίτη φορά για να κατακτήσουν τους στόχους τους. Δεν είναι οι πανελλήνιες το παν. Δεν χρειάζεται ούτε το υπερβολικό άγχος να μας καταλήξει στα φάρμακα, ούτε τίποτα. Οπότε θεωρώ εγώ προσωπικά ότι ούτε με κατέβαλε, ούτε είχα μεγάλο άγχος, γιατί άγχος πάντα θα έχουμε, mm-hmm. σίγουρα. Και αυτό που στερήθηκα. Δεν νομίζω ότι στερήθηκα κάτι. Μια χαρά. Νομίζω ότι ήμασταν κομπλέ. Λοιπόν, εγώ θα σας πω πάντως κάτι. Επειδή είστε λαλίστατοι και οι δύο, έχετε στην άκρη του μυαλού σας και την πιθανότητα να ασχοληθείτε με τη δημοσιογραφία, γιατί πραγματικά, αν δεν γνώριζα σε ποιες σχολές είχατε περάσει, νομίζω ότι ήσασταν απόφοιτοι από σχολεία, από τμήματα θετικών επιστημών που θέλατε κάτι όσον αφορά τη φιλοσοφική ψυχολογία. Άρα, έχετε και το κομμάτι των ελληνικών και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλές σπουδές,
να απολαύσετε αυτή την περίοδο που ξεκινά. Και εγώ θα το επαναλάβω. Είστε τυχεροί που σε αυτή τη φάση περάσατε σε σχολές πολύ κοντά στο σπίτι σας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.